που είχε πάει και μεθυσμένος και εμφανιστεί στα βραβεία, τα People's Choice. Δεν σου κάνει το διαζύγιο. Αυτά τα δύο διαζύγια και αυτούς τους δύο κυρίους, που κι αν είναι γόηδες, κι αν έχουν κάψει καρδιές, τους πήρε και τους συνέκρινε το περιοδικό Madame Figaro. Συγγνώμη, γιατί έχουμε τίτλο όμως η πτώση δύο μεγάλων στάρ. Δεν είναι σε πτώση. Συγγνώμη. Θα έχουν άνοδο μετά πάλι. Τώρα είναι σε πτώση. Γιατί είναι σε πτώση. Με ενδιαφέρει η άποψή σου. Να σου πω γιατί δεν είναι η άποψή μου. Είναι το crash test που έκανε το Madame Figaro και μπορούμε να το δούμε μετά και σε βίντεο. Αλλά μπορώ να σου πω με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα στην καριέρα τους, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έχουν το δικαίωμα μετά από 30 χρόνια καριέρας. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν παύση και 10 χρόνια άμα θέλουν. Απλά επειδή συμπίπτει με μια χρονική στιγμή που τους άφησαν οι γυναίκες της ζωής τους, φαίνεται σαν να τους έχει επηρεάσει και επαγγελματικά και να βρίσκονται σε μια αντίθεση. Εγώ για το επαγγελματικά δεν συμφωνώ. Ψυχολογικά την πτώση μπορώ να την καταλάβω. Ναι, αλλά τα ανακλάται και στα επαγγελματικά. Ο Μπρατ Πιτ καταρχήν κάνει ταινίες. Θα κάνει ταινίες. Και ο άλλος δεν ξαναβγάζει τους πειρατές. Θα βγάλει τους πειρατές το 9. Γιατί τι βγάζει κάθε χρόνο. Βγάζει και άλλες ταινίες ο Τζόνι Ντεπ. Και την Μπάρτον κάνει. Πες μας τον απλώς να πω ότι αυτό που ξέρω εγώ, ότι ο Μπρατ Πιτ παίζει στους καινούριους πειρατές Καραϊβικής που βγαίνουν τώρα το Μάιο. Ναι, ο Τζόνι Ντεπ. Ο Τζόνι Ντεπ, συγγνώμη. Από ό,τι ξέρω, δεν θα πολύ δώσει συνεντεύξεις, διότι η εταιρεία που έχει την ταινία, που τη διανέμει και που πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά για να την κάνει, και τον ίδιο επίσης πάρα πολλά, γιατί όπως καταλαβαίνεις με το αζημίωτο την έκανε, δεν θέλει να αποσπαστεί το επίκεντρο της συνέντευξης από το θέμα της ταινίας στον ίδιο τον Τζόνι Ντεπ, γιατί θεωρούν ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή με πράγματα που είναι έξω κινηματογραφικά. Κυρίως όχι με τα διαζύγια κλπ. Με τη χρεοκοπία του. Ναι, χρεοκόπησε ο Τζόνι Ντεπ. Ο Τζόνι Ντεπ έχει. Ναι, χρεοκόπησε. Γιατί η Άμπερ του πήρε 7 εκατομμύρια. Όχι, καλά, 7 έχει όλα και όλα. Πλάκα μου κάνει. Πλάκα μου κάνει. Έχει κάνει μήνυση στην εταιρεία που διαχειριζόταν τα χρήματά του και του ζητάει τουλάχιστον 30-40 εκατομμύρια που θεωρεί ότι τα φάγανε. Οι ίδιοι λοιπόν απάντησαν με αντίμήνυση λέγοντας ότι το κόστος διαβίου. Αυτά δεν είναι κουτσομπολιά. Είναι σπάταλος. Ήταν εξαιρετικά σπάταλος.